Κύριε Καρανικόλα, τι λέτε? Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, αν click away, δεν έγινε τίποτα. Θα σας πω τώρα ένα σύντομο σχόλιο σε αυτά που άκουσα και θα σας πω για το click away ακριβώς μετά. Ναι, ναι. Είναι σαφές και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε. Κύριο Καβαθά, θα παρακαλέσω. Ναι, συνεχίστε. Σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξη της πανδημίας. Ναι. Και εμείς έχουμε μιλήσει για την δυνατότητα του ανοίγματος, ναι, αλλά του ανοίγματος με ασφάλεια, το οποίο προϋποθέτει, κύριε Λιάτσο, για εμάς τη διενέργεια πάρα πολλών τεστ σε όλες τις περιοχές, γιατί δεν είναι δυνατόν να ανοίξει η χώρα κάθετα και οριζόντια ταυτόχρονα η Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, με την Νότια Ελλάδα. Πρέπει να γίνει ένας καταμερισμός ανά περιοχή, με τη διενέργεια ένα 20ήμερο τεστ, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς το επιδημιολογικό φορτίο και φυσικά με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών προστατευτικών μέτρων. Σε ό,τι αφορά βέβαια το click away, και επειδή βλέπω και τον κύριο Καβαθά, θα μας τα πει, νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτή η υπηρεσία, ναι, κύριε Λιάτσο, ναι, εξυπηρετεί τις οργανωμένες μεγάλες επιχειρήσεις και αφήνονται στην τύχη τους όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα και στενάζουν και βρίσκονται στα όρια της πραγματικής τους καταστροφής. Και ως προς αυτές τις επιχειρήσεις, κύριε Λιάτσο, δεν βλέπουμε πραγματικά το ενδιαφέρον ούτε της κυβέρνησης, αλλά ούτε, θα μου επιτρέψετε να πω, και της αντιπολίτευσης. Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Κούλογλου να λέει ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Και επειδή θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Καβαθάγο για να ακουστούν, ναι, οι, ναι, απόψεις, ναι, των, ναι, επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων που αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο καταστροφής αυτή τη στιγμή, εμείς στο Κίνημα Αλλαγής, κύριε Λιάτσο, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Και τι έχουμε πει επιγραμματικά? Πρώτον, αύξηση της επιστρεπτέας προκαταβολής με τη δυνατότητα, κύριε Λιάτσο, να αποπληρώσουν το 50% των παλαιών δόσεων και το 30% των καινούριων δόσεων. Σημείο δεύτερο, θα πρέπει να γίνει ένα γενναίο πρόγραμμα 120 δόσεων με τη δυνατότητα διαγραφής, και νομίζω ο κύριος Καβαθάς θα επιμείνει σε αυτό το ζήτημα, της διαγραφής χρεών. Εμείς λέμε για το 30% στους συνεπείς που πληρώνουν τις δόσεις τους, γιατί διαφορετικά, κύριε Ελιάτσο, οι όποιες ρυθμίσεις δεν θα είναι βιώσιμες. Χρειάζεται μια γενναία απόφαση για διαγραφή χρεών και βιώσιμες ρυθμίσεις. Και ένα τελευταίο ζήτημα, της 100% κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος και βέβαια της αναστολής του πτωχευτικού κώδικα και των πληστηριασμών που έρχονται με το καινούριο έτος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση της πανδημίας, ναι, ναι, ούτε να έχουμε καταδιωκτικά, ευχαριστώ, μέτρα εναντίον των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, ούτε να κινδυνεύει βέβαια η προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά θέματα συνέχεια να πούμε. Και ένα τελευταίο, με επιτρέπετε, γιατί όλο αυτό του ζητήματος του click away γίνεται γιατί πολλές ταχυδρομικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή έχουν γονατίσει. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει στη Βουλή την πρότασή μας να γίνει πρόσληψη ανέργων με επιδότηση εργασίας, κύριε Λιάτσο, και να διοχετευθούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεισφέρουν στο έργο των ταχυδρομικών υπηρεσιών.